Χαίρετε. Με τη σημερινή εκπομπή την οποία κάνουμε εδώ στο Λίχνο, με την Γενική Ονομασία Θεολογία των Γεγονότων, αρχίζουμε μια νέα σειρά εκπομπών για τη νέα χρονιά, την τηλεοπτική χρονιά, που αρχίζει από σήμερα και θα τελειώσει μέχρι το τέλος του Μαΐου. Έχουμε λοιπόν μια νέα σειρά εκπομπών που θα αναφέρονται σε διάφορα θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τη σωτηρία μας, με τη θεραπεία μας και με τη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία θα πρέπει να δοξάσει το Θεό διότι μέχρι τώρα 8 χρόνια μιλάω από το Λίχνο και βεβαίως αναφέρω διάφορα θέματα τα τρία πρώτα χρόνια παρουσίασα τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης τα τρία επόμενα χρόνια παρουσίασα τη θεολογία και τη ζωή του Χριστού και της ε, Καινής Διαθήκης βασικά τη διδασκαλία και, τη, και, τη διδασκαλία και τα θαύματα ε, του Χριστού και τη ζωή του Χριστού και πέρυσι ε, αναφέρθηκα στα θέματα τα εκκλησιολογικά τα οποία αναφέρονται στην εκκλησία, τι είναι η εκκλησία και τι ακριβώς είναι το εκκλησιαστικό φρόνημα. Άρα μιλώ οκτώ ολόκληρα χρόνια εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως ε, 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 Πατρών Λίχνος. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Σεβασμένο του Μητροπολίτη Πατρών κύριο Χρυσόστομο και αγαπητό εν Χριστό αδελφό για τη φιλοξενία την οποία μου κάνει όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη όταν γίνονται διάφορες συνάξεις αλλά και μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνο και έχω τη δυνατότητα να επικοινωνώ με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ακούνε αυτόν τον σημαντικό εκκλησιαστικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Και φυσικά ευχαριστώ και τον Θεοφιλέστο Επίσκοπο Χρήσανθο, ο Κερνίτσης, ο οποίος έχει τη γενική επίβλεψη αυτών των εκπομπών, δηλαδή γενικότερα του Λίχνου. Και βεβαίως δεν πρέπει να παραλείψω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτε οι οποίοι συντελούν στην παρουσίαση και των δικών μου εκπομπών, όπως είναι ο Δημήτρης Ιωάννου από την Ναύπακτο και ο Δημήτρης Τσακούμης από τον Λίχνο, δηλαδή από την Πάτρα. Όπως ανέφερα προηγουμένως, θα είναι μια σειρά εκπομπών. Θα έχει το γενικό τίτλο «Η Ορθόδοξη Θεραπευτική της Εκκλησίας». «Η Ορθόδοξη Θεραπευτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας» είναι ένα σημαντικός τίτλος και βεβαίω τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα ασχοληθώ δηλαδή με θεραπευτικά θέματα και ουσιαστικά θα δω τη θεραπεία πλευράς Ορθοδόξου Θεολογίας και Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό. Γιατί πρώτο πρέπει να δούμε ποιος είναι ο σύγχρονος άνθρωπος. Η Εκκλησία αναφέρεται στον άνθρωπο γενικότερα για να τον βοηθήσει στη σωτηρία του και την αναγέννησή του. Ποιο όμω είναι αυτό ο σύγχρονο άνθρωπο. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διακατέχεται από μια νέα θα έλεγα νοοτροπία. Δηλαδή οι θεσμοί έχουν αλλοιωθεί εν πόλης, έχει αλλάξει η, συνο... η, συνοχή που υπάρχει μέσα στην κοινωνία και επομένως ο σύγχρονος άνθρωπος, οι στραπομελέτες που έχουν γίνει, έχει διαπιστωθεί ότι τον απασχολούν κυρίως τρία μεγάλα θέματα. Είναι ο πόνος, είναι οι ενοχές και είναι ο θάνατος. Τα τρία αυτά βασικά θέματα απασχολούν το σημερινό άνθρωπο. Ο πόνος είναι ψυχικός, είναι σωματικός, είναι υπαρξιακός, είναι ψυχολογικός πόνος και βέβαιος αυτός ο πόνος επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο σωματικός, είναι ψυχολογικός, υπαρξιακός και πνευματικός πόνος από διάφορα από διάφορες καταστάσεις, από διάφορα μαρτήματα τα οποία κάνει ο άνθρωπος. Έπειτα είναι οι ενοχές διότι ο τρόπο με τον οποίο ζει κανεί και τα πάθη τα οποία τον κυριαρχούν, αυτά δημιουργούν ενοχέ. Θα έλεγα τύψει περισσότερο. Γιατί αισθάνεται ο άνθρωπο ότι δεν είναι απλό ένοχο ενώπιον του Θεού, αλλά έχει τύψει, γιατί δεν ζει σύμφωνα με εκείνα τα οποίο θέλει ο Θεό. Και βεβαίω το άλλο μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί το σημερινό άνθρωπο είναι το φοβερό θέμα του θανάτου ο θάνατος ο οποίος είναι και ως α, γεγονός που συνδέεται με τις ασθένειες γιατί όταν προέρχεται ή μάλλον έρχεται μια ασθένεια μέσα στον οργανισμό μας αμέσως λέμε ότι α, ενδεχομένω αυτή η ασθένεια να με οδηγήσει στο θάνατο. Υπάρχει ο θάνατος, το βλέπουμε δίπλα μας, βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν, γνωστούς μας, δικούς μας ανθρώπους και καθώς περνάνε τα χρόνια καταλαβαίνουμε και εμείς ότι οδηγούμαστε προς το θάνατο. Τα τρία αυτά μεγάλα προβλήματα, δηλαδή ο πόνος, η ενοχές, οι τύψεις και ο θάνατος είναι αυτά τα οποία απασχολούν τον άνθρωπο. Και αν το δούμε αυτό από μια άλλη, μέσα από μια άλλη πρόπτικη, θα λέγαμε ότι απασχολεί το σημερινό άνθρωπο η ειδονή και η οδύνη. Αυτή η σχέση μεταξύ ειδονής και οδύνης. Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία, ειδωνοκρατική κοινωνία και ικανοποιούνται όλες οι ειδονές μετά έρχεται και η οδύνη, έρχεται και ο πόνος. Υπάρχει μεγάλη σχέση, θα έλεγε μια διαδικότητα, μεταξύ ειδονής και οδίνης. Η οδύνη δημιουργεί, η ειδονή δημιουργεί οδύνη. Και για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεπεράσει την οδύνη, τότε πηγαίνει, καταφεύγει σε μια άλλη ειδονή, οπότε έρχεται ένας τρίτος, δεύτερος και τρίτος βαθμός οδύνης. Υπάρχει δηλαδή μια σχέση μεταξύ και Οδύνης. Και αυτά είναι τα βασικά θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο. Βέβαια παλαιότερα μέσα στις κοινωνίες μας και αναφέρομαι στη δική μας κοινωνία υπήρχαν ασφαλιστικές δικλίδες, θα έλεγα θεραπευτικές δικλίδες. Λειτουργούσε κατά το μάλλον ή τον καλύτερα η οικογένεια, η στενή η οικογένεια αλλά και η ευρύτερη οικογένεια. Δεν ήταν δηλαδή αυτή η οικολογική συρρήκνωση θα λέγαμε δεν υπήρχε η κλεισμένη οικογένεια μόνη της μέσα σε ένα διαμέρισμα, αλλά υπήρχαν και, υπήρχε και η γενικότερη, η εξωτερική, η ευρύτερη οικογένεια. Είναι ο παππούς, η γιαγιά που μετέφεραν μια παράδοση, είναι η θεία και τα λοιπά. Μετά έρχεται η γειτονιά. Παλαιότερα υπήρχε αυτή η γειτονιά, οπότε πολλές φορές ελύονται διάφορα θέματα τα οποία αντιμετώπιζαν μέσα στην οικογένεια. Γιατί επενέβαινε η γειτονιά και βοηθούσε. Ή ακόμη λειτουργούσε πάρα πολύ στενά η εκκλησία με το σχολείο και με την κοινωνία. Υπήρχε μια σοβαρή σχέση μεταξύ της οικογένειας, της εκκλησίας, του σχολείου, της κοινωνίας. Αλλά νομίζω σήμερα αυτά έχουν λίγο αυτή η σχέση μεταξύ όλων αυτών των θεσμών και όλων αυτών των, θα λέγουμε, των κοινωνιών γιατί και η οικογένεια είναι μια μικρή κοινωνία και το σχολείο είναι μια μικρή κοινωνία αυτά έχουν περισσότερο αποσαθρωθεί. Έχει χαθεί αυτός ο ιστός ο οποίος κάποτε ήταν πολύ καλός και ότι δεν μπορούσε να το θεραπεύσει η οικογένεια το θεράπευε η ευρύτερη οικογένεια ή ακόμη και η κοινωνία και συνδεόταν η οικογένεια με την εκκλησία και αυτό ήταν ένας ανασχετικός παράγοντας και θα έλεγα ήταν ένας, ένα θεραπευτικό υλικό για να θεραπεύεται ο άνθρωπος. Σήμερα και αυτό έχει αλλάξει και στη χώρα μας αλλά κυρίως αυτό το βλέπουμε στις δυτικές χώρες. Ο άνθρωπος σημερινός και ο, δυτικ, ο δυτικός άνθρωπος κυριαρχείται από πάρα πολλά θα έλεγα ρεύματα. Παλαιότερα υπήρχε το ρεύμα του ορθολογισμού. Δηλαδή, ποιο είναι ο σκοπό του ανθρώπου, ποιο είναι το κέντρο τη ύπαρξη του ανθρώπου. Ε, θεωρείται ότι το κέντρο τη ύπαρξη του ανθρώπου είναι ορθός λόγος, ο ορθό λόγο, ο ορθολογισμό. Είναι ο σχολαστικισμό, ο οποίο αναπτύχθηκε στο δυτικό χώρο. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ο ηθικισμό με τον προτεσταντισμό που απέρριψε τον σχολαστικισμό και προσπάθησε να δει μόνο τον εξωτερικό χώρο του ανθρώπου. Οπότε αναπτύχθηκε αυτό ο πολιτανισμό, ο εξωτερικός, ο ηθικισμός. Και επειδή στον δυτικό χώρο υπήρχε αν αυτά τα δύο ρεύματα, αυτές οι δύο καταστάσεις, δηλαδή ο ορθολογισμός και ο ηθικισμός και μεταξύ του ορθολογισμού και του ηθικισμού ήταν ένα κενό. Γι' αυτό και αναπτύχθηκαν διάφορες επιστήμες όπως η ψυχολογία, η ψυχανάρηση, η ψυχοθεραπεία. Ο υπαρξισμός είναι ένα άλλο ρεύμα φιλοσοφικό και θα έλεγα κοινωνικό ρεύμα, για να δει κανείς μέσα τι γίνεται μέσα στο εσωτερικό του κόσμο και επειδή ακριβώς γίνεται αυτό στη Δύση γι' αυτό και δηλαδή υπάρχει αυτός ο ορθολογισμός, κέντρον του ανθρώπου είναι η λογική, υπάρχει ο ηθικισμός, κέντρον του ανθρώπου είναι το φαίνεστε το εξωτερικό και υπάρχει βέβαια μετά και το υπαρξιακό, το ψυχολογικό γι' αυτό ο, ο άνθρωπος ο οποίος κατοικεί στο δυτικό χώρο και εμείς ανήκουμε τώρα στη Δύση και δεχόμαστε επιρροέ από το δυτικό κόσμο, είναι ένα άνθρωπο ανερμάτιστο. Έχει εγκαταλείψει το Θεό, παραμένει στην ανθρωποκεντρικότητά του και γι' αυτό δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Και επειδή από τη μια μεριά υπάρχει ω κέντρο η λογική σε μερικού ανθρώπου, στην άλλη πλευρά υπάρχει ω κέντρο. το, το φαίνεσαι το εξωτερικό Γι' αυτό αναπτύχθηκε και η ψυχολογία. Η ψυχολογία αναπτύχθηκε στο δυτικό χώρο γιατί υπήρχε αυτή η βασική ανάγκη. Και αν δει κανεί μερικά τα πρώτα, θα έλεγα, οι πρώτε ψυχολογικέ σχολέ, είναι η σχολή του Φρόιτ, τη οποία κυρίαρχο αίτημα είναι η θέληση για ειδόνη. Έβαλε ως σκοπό του ανθρώπου και ω κέντρο την ειδόνη και την ευχαρίστηση. Μετά αναπτύχθηκε η θεωρία του Άντλερ, που είναι θέληση για δύναμη και βεβαίως μετά άλλη μια τάση ψυχολογική είναι το Βίκτορ Φράγκλ, θέληση για νόημα ζωής. Επομένως, στη Δύση αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα θέματα και η ψυχολογία ακριβώς για να μπορέσει να συμβιβάσει τον ορθολογισμό με τον ηθικισμό. Σε εμά είναι μεταφερόμενα αυτά, γιατί εμείς στη δική μας παράδοση έχουμε μια, ένα ολόκληρο θεραπευτικό σύστημα. Η ορθόδοξη θεολογία με την ορθόδοξη, θα έλεγα, ησυχαστική παράδοση, με την εκκλησία, με τα μυστήρια, είναι μια ολόκληρη θεραπευτική αγωγή που βοηθάει τον άνθρωπο να θεραπεύσει τους λογισμού του, τι επιθυμίε, τα πάθη του κτλ. Εδώ δηλαδή υπάρχει αυτό το σύστημα. Υπάρχει αυτό το ψυχοθεραπευτικό σύστημα στη Δύση είχε ξεχαστεί αυτή η νηπτική παράδοση επαναλαμβάνω γιατί εκεί υπήρχαν δύο ρεύματα ανεξάρτητα διαφορετικά το ένα από το άλλο ο ορθολογισμός και στη συνέχεια ο ηθικισμός οπότε στο μέσον κατάλαβαν οι άνθρωποι πέρα από τη λογική υπάρχει και ένας άλλος κόσμος τον οποίο δεν τον ελέγχει η λογική και ούτε ακριβώς ο εξωτερικό παράγοντας και έτσι ανακάλυψαν την ψυχολογία, την ψυχοθεραπεία, την ψυχανάρηση. Στη δική μας παράδοση όμως υπάρχει ο εσυχασμός και ο εσυχασμός μιλάει για αυτόν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, για τους λογισμούς, για την καρδιά, για, το, για τα πάθη, για ε, τις επιθυμίες, για τη φαντασία και υπάρχει όλο αυτό το ψυχοθεραπευτικό σύστημα θα λέγαμε και γι' αυτό παλιότερα επειδή ακριβώς το διέκρινα αυτό άρχισε να ασχολούμαι με τα θέματα αυτά και παρουσίασε μια σειρά βιβλίων με τίτλο Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία, Θεραπευτική Αγωγή, Ψυχική Ασθένεια και Υγεία, Ιατρική Εν Πνεύματι Επιστήμη. Και φυσικά τα παρουσίασε αυτά όχι και από το μυαλό μου και τη φαντασία μου, αλλά χρησιμοποιώντα όλα τα κείμενα τόσο τη Αγία Γραφή όσο και τη παραδοσιό μα και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων και τα κείμενα των Οικουμενικών Συνόδων που θέσπαν τα δόγματα και τους κανόνες. Υπάρχει πάρα πολύ ψυχοθεραπευτικό υλικό μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση που θα προσπαθήσω φέτο φέτος στη σειρά αυτή των εκπομπών στο ΛΥΧΝΟ να παρουσιάσω μερικά θέματα τα οποία έχουν σχέση με αυτήν την πρόπτικη. Σε σαν συνέχεια σήμερα, ως δεύτερο σημείο θα έλεγα ότι η Εκκλησία και μάλιστα όπως το διασώζει η Ορθόδοξη Εκκλησία Παρουσιάζεται ως μια θεραπευτική κοινότητα, ως μια θεραπεία. Παρουσιάστηκε μέσα στην, εκκλησία, μέσα στην ιστορία ως, ε, όχι ως θρησκεία, ούτε ως, ως μια κοινωνική οργάνωση, αλλά ως ένα πνευματικό νοσοκομείο. Ο Χριστός δεν εμφανιστήκε στην ιστορία ως φιλόσοφος, ως κοινωνικός μεταρρυθμιστής, ως ένας ηθικολόγος, αλλά ως γιατρός, υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα, τα οποία θα παρουσιάσουμε φέτος στις εκπομπές αυτές που λέει ότι ο Χριστός ο ίδιος είναι ο ιατρός, ήρθε ως ιατρός και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρουσιάζει τον Χριστό να λέει ως ιατρός παραγέγωνα. Ήρθε ως ιατρός για να θεραπεύσει τον άνθρωπο όχι απλώς από σωματικές ασθένειες αλλά από πνευματικές ασθένειες και θα καθορίσουμε αργότερα στις εκπομπές τι είναι αυτή η πνευματική ασθένεια. Άρα ο χριστιανισμός δεν μπήκε με στην ιστορία σαν μια νέα θρησκεία, έστω καρίτε θρησκεία από τις άλλες ε, θρησκείες, αλλά ως εκκλησία. Και εκκλησία σημαίνει οικογένεια, σημαίνει θεραπευτήριο, σημαίνει νοσοκομείο, που θεραπεύει τα πνευματικά νοσήματα των ανθρώπων. Μου άρεσε κάτι που διάβασα πρόσφατα στον πατέρα Γεώργιο Φιλορόφσκι, ο οποίος έλεγε ότι ο Χριστιανισμός παρουσιάστηκε όχι σε, ως ένα εξουσιαστικό σύστημα και ίδρυμα, αλλά παρουσιάστηκε ως, ένα, ως ένας πνευματικός οίκος σε μια πνευματική οικογένεια και μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά ότι η εκκλησία μέσα στον κόσμο παρουσιάστηκε ως σαν να είναι ένα προκεχωρημένο φυλάκιο του ουρανού ή θα έλεγε όπως το λέει και εκείνος, παρουσιάστηκε σε μια απικία του ουρανού. Όπως υπήρχε η κύρια χώρα και στη συνέχεια η πατρίδα και μετά έκανε και διάφορες απικίες έτσι η πατρίδα των χριστιανών είναι ο ουρανός είναι η κοινωνία με το Θεό και με τους αγγέλους οπότε ο κόσμος όλος όπως εκφράζεται μέσα στην εκκλησία παρουσιάζεται ως ένα προκεχωρημένο φυλάκιο του ουρανού και παρουσιάζεται ως μια απικία του ουρανού επάνω στη γη γι' αυτό και εδώ είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι από εκεί ξεκινώ, ξεκινούσε και ο πατριάρχης Ορμανίδης, ο οποίος ήταν μαθητής του Πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη, αλλά και πήρε και από άλλα πρότυπα, άλλα παραδείγματα για να πει ότι η εκκλησία παρουσιάστηκε και είναι πραγματικά πνευματικό νοσοκομείο. Δεν είναι θρησκεία γιατί η θρησκεία ασχολείται με τη μαγεία, με τη δυσδαιμονία, με το μυστικισμό, ταυτίζει το άκτιστο με το κτιστό προσπαθεί να εξηλαιώσει το Θεό, ως αν ο Θεός να είναι οργισμένος και επιδιώκει τώρα να εξηλαιώσει το Θεό και παρουσιάζεται σαν ένας μυστικισμός, δηλαδή ότι πρέπει η ψυχή να φύγει από τα δεσμά της ύλη, ότι το σώμα θεωρείται η φυλακή της ψυχής και πρέπει να βγει από το σώμα και να επανέλθει πάλι στο Θεό. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της θρησκείας. Η Εκκλησία δεν παρουσιάστηκε ως θρησκεία, αλλά παρουσιάστηκε ως ένα πνευματικό νοσοκομείο, ω σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, με την έννοια ότι ο Θεός είναι η αγάπη, είναι η αληθινή ζωή και όταν ο άνθρωπος φεύγει από τον Θεό, τότε το χάνει αυτή τη ζωή και αρρωσταίνει. Οπότε πρέπει να αποκτήσει την υγεία και η υγεία να, είναι, να επανέλθει στη σχέση και την επικοινωνία με τον Θεό. Αυτό είναι η εκκλησία. Είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, είναι ένα πνευματικό νοσοκομείο και η θεολογία της Εκκλησίας είναι μια πνευματική θεολογική ιατρική. Αυτό σημαίνει. Η πνευματική η ιατρική η πνεύματη επιστήμη που θεραπεύει τον άνθρωπο γιατί διότι η αμαρτία που τον άνθρωπο από τον Θεό η αμαρτία είναι μια πνευματική αρρώστια θα το δούμε σε άλλες εκπόμπες. οπότε όταν θεραπεύεται κανείς από την αμαρτία γίνεται η συγχώρηση. Η συγχώρηση είναι μια λέξη που προέρχεται από το συγχωρέω συγχωρό που σημαίνει συμπορεύομαι. Συμπορεύομαι το Θεό και με τους Αγίους. Και αυτό τελικά είναι η θεραπεία. Γι' αυτό και λέμε ότι η αρρώστια, η απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό είναι πνευματική ασθένεια και η θεραπεία είναι η επιστροφή του ανθρώπου προς το Θεό και αυτό γίνεται με την Εκκλησία, με όλα και τα οποία διαθέτει η Εκκλησία και επομένω είναι θεραπευτήριο, είναι πνευματικό νοσοκομείο. Αυτά θα είναι τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στις εκπομπές που θα κάνουμε φέτος. Από τη σημερινή εκπομπή μέχρι το τέλος περίπου του Μαΐου. Θα μιλήσουμε ότι ο Χριστός είναι η πνευματική υγεία, αυτό είναι ο θεραπευτής. Δηλαδή, ο χριστιανός πρέπει να ομοιάσει με τον Χριστό, και να λυθεί με τον Χριστό ο, ο, Χριστ, ο Χριστός είναι ο Θεός και ο άνθρωπος είναι ο πραγματικός άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος και αυτή είναι η πνευματική υγεία Αυτός λοιπόν είναι ο Ιατρός Θα δούμε τι είναι η πνευματική ασθένεια Ασθένεια είναι η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό και είναι η αμαρτία Θα δούμε τι είναι η θεραπεία Η θεραπεία είναι η επάνωδος του ανθρώπου προς τον Θεό ο οποίος Χριστός είναι ιατρός ψυχών και σαμάτων. Θα δούμε τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Όταν λέμε αρρωσταίνει ο άνθρωπος, τι ακριβώς αρρωσταίνει. Θα δούμε ποιες είναι οι εσωτερικές δυνάμεις του ανθρώπου. Τι είναι οι λογισμοί, πώς οι λογισμοί γίνονται συγκατάθεση και πώς μετά ακολουθεί η πράξη, η αμαρτία που είναι η πνευματική ασθένεια και πώς γίνονται τα πάθη. Μετά θα δούμε τι είναι οι λογισμοί, πώς απαλλάσσεται από τους λογισμούς, τι είναι η φαντασία, τι είναι το φανταστικό, το φανταστικό που υπάρχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τι είναι η φαντασία, ποια είναι η ασθένεια την οποία προκαλεί όλος αυτός ο κόσμος της φαντασίας. Θα μιλήσουμε για τον, για τον πόνο, για τον πόνο, τον πνευματικό πόνο, για την ειδονή, για τη φιλιδονία, για τη φιλοδοξία, για τη φιλαργυρία, που είναι οι πνευματικέ ασθένειε του ανθρώπου. Θα μιλήσουμε για την κατάθλιψη, για την απελπισία, την απόγνωση, που είναι από τα βασικά αμαρτήματα του σημερινού ανθρώπου. Θα μιλήσουμε για τη φιλαυτία, πώς ορίζεται η φιλαυτία και πώς από τη φιλαυτία ξεπερτάγεται η φιλοδοξία, η φιλαργυρία και η φιλιδονία. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για την πόρωση της καρδιάς. Θα δούμε τι είναι η καρδιά του ανθρώπου και πώς αρρωσταίνει. Μιλάμε σήμερα για καρδιοπάθειες. Έχουμε την καρδιά του ανθρώπου η οποία εφίσεται κάποια ασθένεια και πρέπει να τη θεραπεύσουμε. Αλλά υπάρχει και η πνευματική καρδιά. Ποια είναι αυτή η πνευματική καρδιά, πώς αρρωσταίνει ο άνθρωπος, τι είναι αυτή η πόρος της καρδιάς. Θα δούμε τη μετάνοια και θα ερμηνεύσουμε τη μετάνοια ως επιστροφή προς το Θεό ως επιστροφή από το παραφύσιν, το καταφύσιν και να φτάσουμε στο υπερφύσιν. Θα δούμε τη μετάνοια ως θεραπεία. Θα δούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας, πώς διαμέσου των μυστηρίων ο άνθρωπος θεραπεύεται και τελικά τι είναι ο ιερέας. Ο ιερέας είναι εκείνο ο οποίος τελεί τα Άγια Μυστήρια, αλλά συγχρόνως είναι και θεραπευτής που βοηθά τον άνθρωπο ώστε να επανέλθει στην Εκκλησία και δια το μυστηρίο να θεραπεύεται είναι θεραπευτής, ο πραγματικό θεραπευτή είναι ο Χριστό, δεν είναι ο ιερέα, αλλά ο ιερέα είναι όχι ο αντιπρόσωπο και εκπρόσωπο του Χριστού πάνω στη γη, αλλά είναι το μυστήριο τη αισθητή παρουσία του Χριστού. Αυτό είναι ο επίσκοπο και με την ευλογία του επισκόπου το έργο αυτό το κάνει και ο ιερεύς. Θα δούμε ότι ο επίσκοπος και ο δεν είναι εισαγγελέα, δεν είναι δικαστής, αλλά είναι ένας γιατρό και πλησιάζει τον άνθρωπο, τον τραυματισμένο άνθρωπο, όπως τον πλησιάζει ο γιατρός και κάνει διάγνωση του προβλήματος και μετά επιδιώκει να το θεραπεύσει. Θα δούμε ότι ποια είναι η θεραπεία και πώς επιτυχάνεται η θεραπεία, ποιος είναι ο τρόπος της θεραπείας. Και τελικά θα δούμε ότι η πραγματική υγεία είναι η κοινωνία μας με τον Θεό, αυτός ο Χριστός είναι η πραγματική υγεία αυτό που λέμε ότι ο άνθρωπος είναι η και η του Θεού αυτό είναι η πραγματική υγεία και όταν χάνει κανείς αυτή την κοινωνία με τον Θεό τότε αρρωσταίνει και οι Άγιοι οι οποίοι από το κατοικώνα οδηγούνται στην καθομείωση και ενώνονται με τον Θεό οι Άγιοι είναι οι πραγματικοί θεραπευθέντες και εμείς παραμένουμε στην Εκκλησία Παραμένουμε ως είμαστε αμαρτωλοί, αθεράπευτοι, στη συνέχεια γινόμαστε θεραπευόμενοι, αγωνιζόμαστε για τη θεραπεία και οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν θεραπευτεί. Θα δούμε δηλαδή όλη αυτή την παράδοση που υπάρχει πλούσια μέσα στην εκκλησία και την βλέπουμε στα κείμενα της Αγίας Γραφή ιδιαίτερος δε στα Ευαγγέλια και τις επιστολές των Αποστόλων, θα τη δούμε μέσα στα τροπάρια της Εκκλησίας, μέσα στην διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, μέσα στα δόγματα και στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Είναι όλη αυτή η μυστική, η ιατρική, πνευματική, θα έλεγα, η ιατρική επιστήμη. Θα μάθουμε τι είναι η προσευχή και πώς με την προσευχή καθαρίζεται η καρδιά του ανθρώπου και μετά οδηγείται στο φωτισμό και φωτίζεται ο άνθρωπος και βεβαίως πως μετά μπορεί να οδηγηθεί επαναλαμβάνω, στη θέωση στην καταχάρη θέωση τι είναι η θεούμενη είναι η θεραπευόμενη στην πραγματικότητα και πως όταν θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου και έχει ο άνθρωπος σχέση με τον Θεό τότε εν πολλής θεραπεύονται και μερικά σωματικά αραστήματα. Βεβαίως υπάρχει το αθνητό και παθητό σώμα και κάποτε θα αρρωστήσουμε βαριά και θα πεθάνουμε. Αλλά πολλέ ασθένειε σωματικές προέρχονται από το άγχος, από την ανασφάλεια, από την αγωνία, από τα αμαρτήματα. Και το βλέπουμε αυτό ότι ο Χριστό όταν έβλεπε, όταν είδε ένα παράλυτο του είπε: Είδε υγιή γέγονα, μικέτη αμάρτανε, ή να μην τη συγχύρων γέννητε. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση η παραλυσία του προερχόταν από την αμαρτία. Άλλε περιπτώσει είναι από, από έναν ιό, από κάποια εξωτερική ασθένεια ή και τελικά από αυτή τη φταρτότητα και τη θνητότητα. Όλα αυτά θα τα δούμε φέτος τι εκπομπέ αυτές και νομίζω εκείνο που θέλω να τελειώσω σήμερα είναι ότι ακόμη υπάρχουν και δυτικοί άνθρωποι, δυτικοί ψυχολόγοι, ψυχοτραπευτές οι οποίοι όταν μελετούν την Ορθόδοξη Θεολογία βλέπουν ότι εκεί υπάρχει πολύ ψυχοτραπευτικό υλικό. Να θυμηθώ έναν, έναν ψυχολόγο και ψυχοτραπευτή, τον Γκέργεν, ο οποίος έλεγε ότι βεβαίως η ψυχολογία που αναπτύχθηκε στον δυτικό κόσμο έχει υπόψη του τον αγγλοσαξονικό τύπο ανθρώπου. Αλλά εμείς στην Ανατολίτηση είμαστε διαφορετικοί από τον αγγλοσαξονικό τύπο. Γι' αυτό και λέει, βεβαίω η ψυχολογία, λέει εκείνο, έχει κάνει μερικέ πρόοδου. Αλλά δεν μεταφέρεται ολόκληρη η δυτική ψυχολογία σε άλλε χώρε. Θα πρέπει οι άλλε χώρε να αναπτύξουν την αυτόχθονη ψυχολογία. Που σημαίνει ότι μέσα στη δική μα χώρα, στη δική μα παράδοση, έχουμε δικό μα υλικό, δική μα παράδοση. Είναι η εισχαστική παράδοση. Είναι η λεγόμενη ρηπτική παράδοση την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έντονα για να μπορούμε να θεραπεύσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Και αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ τους δυτικούς ανθρώπους. Γράφτηκε ένα βιβλίο από την Αμερικανική Ένωση Ψυχολογίας, ένα βιβλίο το οποίο το επιγράφουν εγχειρίδιο ψυχοθεραπείας και θρησκευτική ποικιλομορφία και βλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε θρησκεία και μεταξύ των άλλων μελετούν τι ψυχοθεραπευτικό υλικό υπάρχει στην Ορθόδοξη Θεολογία και στην Ορθόδοξη Παράδοση. Παρακαλώ να προσεύχεστε κι εσείς να φωτίζω ο Θεός να πω εκείνα τα οποία πρέπει να πω τα δέοντα και βεβαίως θα ήθελα να παρακαλέσω και το Θεό να με φωτίσει και εμένα και εσάς για να μπορέσετε να καταλάβετε όλη αυτή την παράδοση την οποία να έχουμε στην Εκκλησία μας την θεραπευτική παράδοση η οποία γίνεται με τα μυστήρια και την ασκητική ζωή ώστε σιγά σιγά να θεραπευόμαστε να φεύγουμε από την αμαρτία που είναι μια βαριά παράλυση και βαριά ασθένεια και να πλησιάζουμε το Θεό, το Χριστό ο οποίος είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Χαίρετε.